Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου. Πρόκειται για την δεύτερη σε μια σειρά τεσσάρων εκδηλώσεων, τις οποίες διοργανώνει φέτος ο Σύλλογος Φίλοι της Μουσικής Διονύσιος Σολομός, στα πλαίσια των φετινών εορτών εξόδου. Προηγήθηκε το άκρως ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η καθημερινότητα των παιδιών» στο πολιορκημένο Μεσολόγιο την περασμένη Τετάρτη, ενώ αύριο ακολουθεί στις 7.30 το απόγευμα η ομιλία για τη συμβολή του κλήρου στην Επανάσταση από τον πατέρα Γιώργιο Μεταλλινό. Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου ολοκληρώνονται την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Απριλίου, με την καθιερωμένη πια ημέρα του αρχηγού, εκδήλωση αφιερωμένη στον Θανάση Ραζικότσικο. Σε αυτό το σημείο παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Δημήτρης Πολιάς, για να προλογίσει την εκδήλωση. Κύριε Δημαρχέ, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου, κύριοι κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, κυρίες και κύριοι, Μεσολόγγι, πόλη ηρώων, πόλη ελευθέρων, πόλη σύμβολο των εθνών. Η σημαία της Επανάστασης υψώνεται στο αλωνάκι τούτο στις 20 Μαΐου του 1821 και είναι γραμμένο για την πόλη αυτή ο δρόμος για την καταστολή της Επανάστασης του γένους να περνά από την πύλη της. Την πύλη αυτού του απόρθητου φράχτη. Το Μεσολόγγι καθρεφτίζεται στα ήσυχα νερά της Λιμνοθάλασσας και βρίσκεται μπροστά στο ιστορικό του χρέος. Σφίγγει τα δόντια και αποφασίζει χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη. Αποδεικνύει από την πρώτη στιγμή τη στόφα που είναι φτιαγμένο. Αντιστέκεται. Αντιστέκεται με πείσμα. Οχυρώνεται πίσω από τις ντάπιες και πολεμά. Πολεμά με συνείδηση, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Πολεμά έναν στρατό, κατά πολλές χιλιάδες μεγαλύτερό του, με υπερηφάνεια και αυταπάρνηση και ανατρέπει κάθε ίχνος λογικής. Χύνει το αίμα του. Αίμα ηρώ και ποτίζει και αυτό το δέντρο της λευτεριάς του αγώνα. Τα κλειδιά της πόλης κρέμονται στις μπούκες των κανονιών μας. Αυτή είναι η μόνη απάντηση στις δελεαστικές προτάσεις για συνθηκολόγηση. Ας γίνει αυτό που θέλεις ο Θεός. Αυτή είναι η πολιορκημένη. Οι σφαίρες και οι οβίδες του εχθρού δεν μπορούν να τους νικήσουν. Δεν μπορούν να τρυπήσουν τα στήθη των πολεμιστών που υπερασπίζονται πατρίδα και οικογένεια. Ο χωματένιος φράχτης υψώνεται σαν πύργος πανύψηλος μπροστά στα μάτια των πολιορκητών. Και από εκεί, ένα με τον ουρανό, ανεμίζει τον παϊράκι του Μεσολογγίου. Και ύστερα, σειρά στην πολιορκία για την κατάκτηση της πόλης, έχει ο τελευταίος σύμμαχος, ο δυνατότερος από όλους, ο πιο σκληρός και ο πιο αδυσόπιτος, η πείνα. Οι κάτοικοι της πόλης καταφέρνουν και εξαντλούν κάθε περιθώριο, σε ψυχικό αλλά και σωματικό επίπεδο. Αντέχουν μέρες ολόκληρες χωρίς τροφή, μα δεν παραδίδουν τα όπλα. Συνεχίζουν ακόμα και την ίστατη ώρα να κοιτούν τον εχθρό κατάματα. Δεν δηλιάζουν, δεν λυγίζουν. Βιώνουν έναν αργό και βασανιστικό θάνατο, μα πολεμούν μέχρι τέλους με τις δυνάμεις τους να τους εγκαταλείπουν. Η έλλειψη τροφής αλλά και η έλλειψη καθαρού νερού οδηγεί τους πολιορκημένους σε φρικιαστικές και απάνθρωπες πράξεις. Οι μαρτυρίες από ανθρώπους που κατέγραψαν τις στιγμές αυτές βρίσκουν από ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες που από λίγο έως πολύ είναι γνωστές σε όλους. Ο δρόμος πια είναι ένας, μοναδικός και δύσκολος. Αποφασίζουν να βγουν από την πόλη, να κάνουν έξοδο, να περπατήσουν τον δρόμο της συνειδητής θυσίας. Αγκαλιάζονται, χαιρετιούνται και δίνουν όρκο να ανταμωθούν στον άλλο κόσμο. Με τις λιωμένες σάρκες τους σηκώνουν τα σπαθιά και ανοίγουν τον δρόμο που οδηγεί ή στην ελευθερία ή στον ένδοξο θάνατο. Τα αδέρφια είναι μπροστά τους, ο χάρος πλάι τους. Η ανάσα του ανακατεύει τα άρματά τους. Σάββατο βράδυ του Λαζάρου, 10 Απριλίου του 1826, το Μεσολόγγι δεν υπάρχει πια. Έπεσε. Μα επουδενή δεν νικήθηκε. Περνά στην ιστορία και γράφει το όνομά του με χρυσά γράμματα στις σελίδες της. Εκείνο το βράδυ αυτή η πόλη γίνεται παγκόσμιο σύμβολο στο βωμό της ελευθερίας. Της ελευθερίας των λαών και των ανθρώπων. Και εδώ έρχεται η ώρα
να καλλιεργήσουμε τη μνήμη μας, την ιστορική μας μνήμη. Η ύπαρξή μας ως νεοελληνικό έθνος ταυτίζεται άμεσα με τη θυσία της πόλης. Της πόλης αυτής που οφείλουμε όλοι, και το τονίζω αυτό, όλοι να τη σεβόμαστε. Ας πατήσουμε στα χνάρια που άφησαν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε. Ας νιώσουμε περήφανοι για αυτό που είμαστε, όσο και αν θέλουν κάποιοι με τους δικούς τους σημερινούς όρους να μας υποτάξουν. Ας βρούμε το θάρρος να κάνουμε τη δική μας προσωπική έξοδο, όταν και αν αυτό χρειαστεί, και ας ανταμώσουμε και εμείς τη δική μας ιστορία. Το χρωστάμε σε εμάς και στα παιδιά μας, στο αύριο αυτού του τόπου. Το Μεσολόγγι, η πόλη της αξιοπρέπειας και της αυταπάρνησης, μας δίδαξε πως το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας δεν κατακτιέται μόνο με νίκες. Με τον τρόπο του, μας απέδειξε πως ακόμα και στις μέρες μας έχει πάψει πια να είναι ένα άπαξ αγαθό. Η ελευθερία σήμερα συνεχίζει να κατακτιέται με καθημερινό προσωπικό σθένος και αγώνα. 191 χρόνια μετά, όλοι μας έχουμε χρέος να στείλουμε προς όλες τις κατευθύνσεις το μήνυμα των ελευθέρων πολιορκημένων. Το μήνυμα που μέσα μας μιλάει για εθνική ενότητα, εθνική αξιοπρέπεια, εθνική αυτοπεποίθηση. Είναι το χρέος που κυλά στις φλέβες μας και μας βαραίνει ως πολίτες. Ας αναλογιστούμε λοιπόν πόσο από το μέλλον κρύβει το παρελθόν μας και πόσο από το παρελθόν οφείλει να περιέχει το μέλλον μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακαλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Νίκο Καραπάνο, για να χαιρετήσει την εκδήλωση. Κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, κύριοι τοπικοί άρχοντες, φίλες και φίλοι. Οι εορτές εξόδου στη συνέχεια τους φιλοξενούν απόψε μία ακόμη εξαιρετική εκδήλωση. Διοργανώνεται από το Σύλλογο Οι Φίλοι Μουσικής Διονύσεως Ολομός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεχίζει άξια και με παρουσία και τη δραστηριότητά του την πολιτιστική παράδοση της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου. Αποτελεί το σημείο αναφοράς για δεκάδες νέους και νέες της πόλης μας, δίνοντάς τους την δυνατότητα της μουσικής παιδείας και ταυτόχρονα πολύπλευρης πνευματικής τους καλλιέργειας. Σε μια εποχή η οποία κρίνεται έντονα ως προς τα πρότυπά της, είναι εξαιρετικά ωφέλιμο, ειδικά η νέα γενιά, να έχει αυτή τη δυνατότητα. Να μπορεί μέσα από τη μουσική, αλλά και τις παράλληλες δράσεις, να αναδείξει κάθε δημιουργικό στοιχείο το οποίο θα συμπληρώσει με τη σειρά του τη μακρά πολιτιστική παράδοσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Συλλόγου για τη συμμετοχή του στο φετινό πρόγραμμα των Εορτών Εξόδου, για το οποίο ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κατέβαλε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ανταποκρίνεται πλήρως στο επίπεδο που επιβάλλει η περίσταση. Με τη συνεργασία κορυφαίων φορέων και συλλόγων πιστεύουμε ότι το έχουμε κατορθώσει. Η ανταπόκριση άλλωστε των συμπολιτών μας αλλά και πλήθους επισκεπτών το επιβεβαιώνει καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, υποδεχτείτε τον αρχιμουσικό της μπάντας, κύριο Μάκη Μουτσακίδη. Κυρία Αλεξάνδρα Πένα, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πολυφωνικής Χοροδίας Πατρών. Καθηγήτρια κλαρινέτου στο Μουσικό Σχολείο Πατρών, αλλά και σε οδεία στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι, πτυχιούχος ανωτέρων θεωρητικών της μουσικής, αλλά και πτυχιούχος κλαρινέτου, είναι από το 2015 καθηγήτρια της Σχολής Ξύλινων Πνευστών του Συλλόγου μας. Απόψε θα ερμηνεύσει τη γνωστή μελωδία Clarinet Polka, ένα παραδοσιακό έργο του Κάρολ Ναμισλόφσκι από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Κυρίως Γιώργος Μπαμπαράκος είναι δικαιούχος ανώτερων θεωρητικών της μουσικής και διπλωματούχος σύνθεσης. Είναι αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής των Καλαβρίτων και έχει διατελέσει διευθυντής της Φιλαρμονικής του Μαρκόπουλου Αττικής. Είναι ενεργό μέλος του International Trumpet Guild και από το 1997 έως και σήμερα διοργανώνει διεθνή σεμινάρια πνευστών. Διδάσκει ως διπλωματούχος τροπέτας σε οδεία των πατρών αλλά και του Μεσολογίου και είναι εδώ και 2 χρόνια καθηγητής των Χάλκινων Πνευστών του Συλλόγου μας. Απόψε θα ερμηνεύσει το κονσέρτο The Aranjuez του Χωακίν Ροντρίγκο, έργο του 1939, αρχικά γραμμένο για κλασική κιθάρα και ορχήστρα. Thank you.
Ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης είναι πτυχιούχος των ανώτερων θεωρητικών της μουσικής και διπλωματούχος τρομπέτας. Πρώτη τρομπέτα της μπάντας του πολεμικού ναυτικού, καθώς και πρώτη τρομπέτα της ορχήστρας Νευστών του Δήμου Αθηναίων. Έκτακτος μουσικός της ορχήστρας, αλλά και της οπερέτας της ελληνικής λυρικής σκηνής, της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, αλλά και παλαιότερα της ορχήστρας της ΕΡΤ και αυτής των Χρωμάτων Μάνος Χατζηδάκης. Είναι επίσης βασικό μέλος της ορχήστρας της Ένωσης Πτανησίων και βοηθός ενορχιστρωτής του μαέστρου της Παναγή Παρπάτη. Βασικός υποστηρικτής της προσπάθειάς μας στο Σολομό και καλλιτεχνικός συνεργάτης μας από το 2013 έως και σήμερα. Απόψε θα ερμηνεύσει το Carnival of Venice, ένα αγαπημένο βιρτουόζικο κομμάτι για σόλο τροπέτα.
Φράνκο Φάτσιο είναι όπως προδίδει και το όνομά του εμπνευσμένο από τον Άμλετ του Βίλιαμ Σέξπιρ. Πρόκειται για μια όπερα σε τέσσερις πράξεις, η οποία έκανε πρεμιέρα το 1865 στη Γένοβα της Ιταλίας και στη συνέχεια παρουσιάστηκε και στην Λασκάλα του Μιλάνου. Το έργο Αμλέτο θεωρήθηκε μια πολύ αξιόλογη σύνθεση από ένα νέο συνθέτη, ο οποίος προσπάθησε τότε να αναβιώσει την παράδοση της Ιταλικής όπερας. Παρ' όλα αυτά, το έργο χάθηκε για περίπου 130 χρόνια και επανεμφανίστηκε μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα, χάρη στις ενδελεχείς έρευνες του διευθυντή ορχήστρας Άντωνι Μπαρέζη. Θα ακούσουμε απόσπασμα από την τέταρτη πράξη του έργου, Μάρτσια Φουνέβρε, για το θάνατο της Οφηλίας.
Ένα γνήσιο διαμάντι του ελληνικού μας μουσικού πολιτισμού. Ένα κοιμήλιο των μαρτυρικών προγόνων μας στα ματωμένα χώματα της Μικρασίας. Η πρώτη ηχογράφηση αυτής της παραδοσιακής μελωδίας έγινε από μουσικούς της Orphan Records το 1908, ενώ την ίδια περίπου περίοδο βρίσκεται ηχογραφημένο και από τη στρατιωτική Οθωμανική πάντα της Odeon Records, το εμβατήριο της Σμύρνης. Η αρχική μελωδία που αφήνει καθαρά τη σφραγίδα του ελληνικού στοιχείου στις αλυσμόνητες πατρίδες. Μια ακόμα μουσική μαρτυρία ως προς το μεγαλείο του ελληνισμού που μεγαλούργησε τόσο στις αρχές του περασμένου αιώνα στο ευρωπαϊκό πνευματικό γίγνεσθε. Σμύρνη. Thank you.
Σε αυτό το σημείο παρακαλώ να υποδεχθούμε για να ερμηνεύσει τα επόμενα δύο κομμάτια τον τραγουδιστή, καθηγητή μοντέρνου τραγουδιού και συνεργάτη της μπάντας του Σολομού, κύριο Γιώργο Αποστολάκη. Ο Φράχτης είναι ένα δημόδες άσμα, ένα δημοτικό τραγούδι, το οποίο αλλιεύτηκε από το βιβλίο του Χρήστου Ευαγγελάτου «Η ιστορία του Μεσολογγίου» και αναφέρεται στην οχύρωση της πολιορκημένης πόλης. Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτέλεσε και πηγή έμπνευσης για τον τρομπονίστα μας, Σπύρο Κιτσινέλη, ο οποίος δημιούργησε την αφίσα των φωτεινών εποχών. Το ακούμε σε διασκευή μια μπάντα, ντυμένο μουσικά από το Μάκη Κουτσακίνη. Μυστηριώδη σύονται των πλατεών οι τάφοι, και ενώ η πεπρωμένη νύχτα ταράσσεται αύριο,
Η πίστη σπλέκει στέφανον και η ελευθερία που μεσολόγου γράφει. Όλα του κόσμου τα δεινά εν μέσω των αγώνων. Συμβόλοι νέμονται, θυμός, γυμνώτης, νόσημα, λοιμός, ο φόβος λείπει μόνο. Ο κολυμβήθρα ιερά του γένους μεσολόγει. Oh,
Όπως θα γνωρίζετε και από άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, η ομαδικότητα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που μας διακατέχει και χαρακτηρίζει όλους μας, από το πρώτο και το τελευταίο μέλος του σωματείου. Καθένας, το Διονύσιο Σολωμό, είναι εισάξιο και ομότιμο μέρος του συνόλου και η προσφορά του, είτε μεγάλη είτε μικρή, είναι ουσιαστική και αξιοσέβαστη από όλους μας. Για να φτάσουμε όμως σαν σύλλογος σε αυτό το σημερινό σημείο, μιας και νωρίτερα κάναμε λόγο για μνήμη και για σεβασμό, νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για τον πρώτο κύκλο, την πρώτη ομάδα ανθρώπων που στήριξαν το σωματείο μας, μας δίδαξαν την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη και την ύπαρξη σε συλλογικές καταστάσεις. Σημαντική προσφορά, καταγεγραμμένη και ηθικά αναγνωρίσιμη. Αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από εμάς, μας πήραν από το χέρι και με υπομονή και με αγάπη μας έδειξαν τα πρώτα βήματα στη μουσική. Και αν όχι τα πρώτα βήματα, σίγουρα τα πρώτα μυστικά. Ήταν αυτοί που στελέχωσαν την πρώτη μπάντα του Συλλόγου και βγήκαν παίζοντας στην πρώτη υπηρεσία στις γιορτές εξόδου του 1995. Ρίχνοντας μια πρώτη πρόχειρη ματιά επάνω στη σκηνή, με χαρά, βλέπω ότι από την πρώτη σειρά εκτελεστών παιδιών τότε, αρκετοί είμαστε εδώ. Καλά τα λέω, ε? Αμαντία, ο Αντώνης, ο Μιχάλης, αρκετοί, πάρα πολύ ο Μπάμπης. Άνθρωποι που συμβαδίζουμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Το πιο συγκινητικό όμως είναι πως εδώ δίπλα μας είναι μαζί με τα δικά μας τα παιδιά και τα δικά σας παιδιά. Και ως τρίτη γενιά πλέον αποτελούν δυναμική υπόσχεση για το αύριο. Γιατί αν εμείς πήραμε το Σύλλογο και τον πήγαμε ένα βήμα μπροστά από τους προηγούμενους, εγώ θα ευχηθώ προσωπικά οι επόμενοι, τα παιδιά μας, αλλά και τα δικά σας παιδιά που συμμετέχουν, να πάνε το Σύλλογο ακόμα πιο ψηλά και ακόμα πιο μακριά. Για να συμπληρωθεί βέβαια το τρίπτυχο, και θα το αναφέρω ανάποδα, μέλλον, παρόν και παρελθόν, θα καλέσω στη σκηνή, ζητώντας το πιο ζεστό σας χειροκρότημα, για τον καθένα από αυτούς που θα ανεβούν, τους αγαπημένους μας φίλους και μουσικούς από την πρώτη μπάντα του 1995. Θα καλέσω τον Θωμά τον Θεοφυλάτο. Τον Κώστα τον Κατσούλα. Και τον Κυριάκο τον Μοσχονά. Για να συντράξουμε και πάλι μαζί μετά από αρκετά χρόνια. Εκτός από αυτούς όμως, και πριν κλείσει τη μικρή αυτή παρένθεση, θα ήθελα να αναφέρω τουλάχιστον ονομαστικά, όλους όσους, όλους τους φίλους από την πρώτη μπάντα που για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσαν να βρεθούν εδώ μαζί μας σήμερα. Είτε δεν θα ανεβούν στη σκηνή για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, λέγοντάς τους, ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και εξ ονόματος ολόκληρης της μπάντας. Θα ζητήσω και πάλι το χειροκρότημά σας τώρα. Για τον Παναγιώτη τον Δημητρίου, τον Γιώργο τον Δημοσκόπουλο, τον Καράμα τον Δημοσκόπουλο, τον Ειδησέα τον Κόφτη, τον Ευθέρη και τον Γιάννη τον Γιώργο τον Ξεκένη. Μετά το τελευταίο κομμάτι, θα παρακαλέσω όσους παραβρίσκονται να ανεβούν επάνω για να παραλάβουν την τιμητική τους διάκριση για την προσφορά στο Σύλλογο. Το τελευταίο κομμάτι για την απόψινή βραδιά είναι το μουσικό σήμα κατά τα τέννη της μπάντας του Σολωμού, αφού ακούγεται σε κάθε εμφάνιση της μπάντας, μόνο από αυτήν, και είναι συνυφασμένο με το πνεύμα και τα ιδανικά αυτής.
Ένα κομμάτι που ξυπνά το μεσολογγίτικο αίσθημα και φουσκώνει με περηφάνεια όλους εμάς στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής Διονύσιο Σολομός. Ο μεσολογγίτικος πολεμικός χορός που η μελωδία του συνοδεύει κάθε μεγάλη μεσολογγίτικη στιγμή. Μπαντονάδα σε διασκευή Μάκη Κουτσαγγέλη. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας απόψε. Να πούμε ένα ευχαριστώ στην Περιφέρεια και στην Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Σταρακά, για την παρουσία της έτσας, καθώς και στο ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την υποστήριξη και την πρόωθηση της εκδήλωσης. Πριν κλείσουμε λοιπόν την αποστηρή εκδήλωση, θέλω να καλέσω τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου να παραλάβει. Θα καλέσω το Λευτέρη του Γιουσογιάννη.
εκτελέσω τον καλό μας φίλο τον Οδυσσέα τον Κότση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποψινή σας παρουσία. Να είστε καλά.